Από την άλλη, μην ξεχνάτε εσείς η παραγωγή ότι ξεκινούν οι δράσεις ανάδειξης και προώθησης για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Κρήτη με την συνεργασία περιφέρειας ΕΛΜΕΠΑ και ΕΛΓΟ Δήμητρα. Γιατί υπογράφηκε και η προγραμματική σύμβαση από τον Περιφερειάρχη Κρήτης στην εκπνοή του 2023 με μια προσπάθεια η οποία για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα κρατά αρκετό καιρό με συντονισμένη δουλειά από τον πρωτογενή τομέα στην περιφέρεια μαζί με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αν δεν κάνω λάθος, κυρία Ειρήνη Χουδετσανάκη Γιακουμάκη, είναι αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα. Καλημέρα σας, χρόνια σας πολλά. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη, χρόνια πολλά σε εσάς, χρόνια πολλά και στους ακροατές σας. Και καλή χρονιά να έχουμε σε όλους. Έτσι. Με υγεία. Έτσι. Σε αυτά που λέγαμε για τις δράσεις ανάδειξης και προώθησης για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, μία προσπάθεια η οποία κρατάει αρκετούς μήνες, μία προσπάθεια η οποία στηρίζεται στην αντιπεριφέρεια πρωτογενή τομέα, στηρίχθηκε, μία προσπάθεια η οποία επίσης στηρίχθηκε, επενδύθηκε από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, μία επιμονή και αιμονή πάνω σε αυτό το θέμα, ε! Κυρία Δουβιεράκη, πολύ επιμονή πραγματικά όπως το λέτε είναι, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές και σε εσάς και το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, χωρίς να σχεδιάζουμε για την επόμενη μέρα, νομίζω ότι πρωτογενής και ανάπτυξη δεν υπάρχει. Άρα ξεκινήσαμε όπως είχαμε πει πάρα πολλές φορές, ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη επιμονή για τις εκπαιδεύσεις. Γιατί έχει φανεί με την εκπαίδευση θα πάμε ένα βηματάκι παραπάνω και το θέλουμε αυτό. Υπάρχει ακόμα χώρος για να ανέβει ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη. Πολλά βήματα θέλει ακόμα. Όμως θα ξεκινήσουμε, όπως το είπατε και εσείς, με τη συνεργασία. Ξεκινήσαμε με τη συνεργασία του ΕΛΓΟ, του ΕΛΜΕΠΑ, που πάντα είναι και στηρίζει όλες αυτές τις δράσεις και όλες. Ξέρετε, πολλές φορές ήρθαν και από το ΕΛΓΟ και από το ΕΛΜΕΠΑ και από το Σύνδεσμο Εξαγωγέων τυποποιείται όλοι και οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε δημόσια, γιατί όλοι μαζί σχεδιάσαμε για να φτάσουμε στην επόμενη μέρα και με υπογραφή υπογραμματική σύμβαση. Ήταν ένας όμως στόχος σημαντικός και δικός μου, γιατί ξέρετε, δεν πάει από τη μια μέρα στην άλλη, το σκεφτήκαμε, το τακτοποιήσαμε. Θέλει πολλή δουλειά όπως αναφέρατε και αυτή η δουλειά έγινε στην πορεία και γι' αυτό φτάσαμε τελευταία μέρα, έπρεπε να υπογραφεί για να ξεκινήσουν οι εκπαιδεύσεις το Γενάρη. Θέλουμε να χαθεί χρόνος. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια, το λέγατε από την αρχή. Αλλά ξέρετε, μεταξύ άλλων, στο δικό σας αποτύπωμα και στο πέρασμά σας από τον πρωτογενή τομέα, έχετε αφήσει μια πολύ μεγάλη και δυναμική παρακαταθήκη στον επόμενο, ο οποίος θα είναι αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα, που είναι από το λάδι, που είναι από τις ημερίδες για το λάδι, που είναι για το στρατηγικό σχεδιασμό, που είναι γενικότερα για την εκπαίδευση και όλη την πολιτική την οποία θα πρέπει να έχει και να ασκεί μία περιφέρεια, η οποία πρέπει να έχει λόγο και ρόλο στα δικά της τα δρόμενα. Δεν είναι όλα δουλειά ενός Υπουργείου. Ας μην ξεχνάμε τα επιτεύγματα, την προσπάθεια, όχι επιτεύγματα, την προσπάθεια και το πώς τσακώθηκαν, φτάσαμε στο τελευταίο σημείο να μας τη φέρουν, ακόμα και να μας τη φέρουν σε ό,τι έχει να κάνει με την χρωματιστή επισήμανση των τροφίμων, τι έγινε μέσω του ΑΡΕΠΟ, τι πραγματικά προσπάθεια έγινε και πού έφτασε το θέμα, που σημαίνει εκεί πάνω. Ανεβήκατε εκεί πάνω, στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου και αν το πήγατε. Αλλά το πήγατε εκεί και αυτό το αποτύπωμα είναι παρακαταθήκη. Είναι παρακαταθήκη και πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη παρακαταθήκη για τον επόμενο αντιπεριφερειάρχη και το λέω ειλικρινά και να συνεχίσει αυτή την πορεία. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά κάνουμε πολλές φορές ένα λάθος. Ό,τι έχει κάνει ο προηγούμενος, ερχόμαστε και λέμε δεν χρειάζεται. Όχι, χρειάζεται, γι' αυτό υπογράφηκε η κυρία Δουλγεράκη προγραμματική. Γιατί η εκπαίδευση φάνηκε και από μια συνάντηση στη Βουδαπέστη που είχαμε με 13 χώρες ότι για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών η εκπαίδευση είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε. Mm-hmm. Χωρίς εκπαίδευση δεν πάμε στο επόμενο βήμα. Mm-hmm. Άρα, ήταν, ειδικά μετά από αυτή τη συνάντηση, ήταν και για μένα ένα στοίχημα πριν φύγω
από την αντιπεριφέρεια του πρωτογενή τομέα της Κρήτης, να έχει μείνει αυτή η παρακαταθήκη, να έχει μείνει αυτή η συνεργασία των φορέων που βάλαμε το ΕΛΓΟ, το ΕΡΜΕΠΑ. Είδατε ότι ήταν παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί τα πιστεύει και ήρθε να το στηρίξει. Αυτό είναι το σημαντικό. Άρα όλοι μαζί είμαστε σε μια κατεύθυνση για να πάμε βήματα παρακάτω. Έχουμε να διανύσουμε βήματα πολλά. Ούτως ή άλλως η προσπάθεια πρέπει να είναι διαρκής. Οποιοδήποτε κενό και να υπάρχει δημιουργεί προβλήματα. Το έχουμε στην πορεία διαπιστώσει και είναι διαχρονικό. Δεν έχει να κάνει με το δικό σας το πρόσωπο, δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο κανενός άλλου. Αλλά όταν η στρατηγική είναι αυτή, όταν υπάρχει ένας σχεδιασμός, τότε πραγματικά μπορείς να βρεις την άκρη σε όλα αυτά. Αυτό εδώ με τη δράση ανάδειξης και προώθησης, και είναι και το τελευταίο που σας ρωτώ για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, τι αναμένατε να φέρει? Εγώ θα σας πω τι αναφέρετε. Καταρχήν, να μην κάνουμε λάθη στην παραγωγή ποιοτικού προϊόντος. Το πρώτο που στοχεύει η περιφέρεια είναι αυτό. Και το άλλο, κυρία Βουλκεράκη, αν τελικά καταφέρουμε, γιατί είμαστε στην τελική ευθεία για το PUGUE ελαιόλαδο Κρήτη, όπως το αναφέρομαι, χωρίς το PUGUE όμως, γιατί δεν το έχουμε πάρει ακόμα και δεν μπορούσαμε να το αναφέρουμε, να πηγαίνει η Κρήτη όχι να δίνει χήμα το ελαιόλαδο στην Ιταλία, στην Ισπανία και να το συσκευάζουμε. Καλά, είναι το έγκλημα που κάναμε, έτσι. Ωραία. Αυτός λοιπόν ο στόχος θα πει μέσα από τις εκπαιδεύσεις να αποκτήσουμε μια διαφορετική κουλτούρα. Πώς προσέχουμε, λέμε πολλές φορές αυτό το χρυσό της Κρήτης. Γιατί πολλές φορές δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την κουβέντα που τη λέμε πολύ άνετα ότι είναι ο χρυσός της Κρήτης, και εγώ το πιστεύω. Πώς το προσέχουμε αυτό το προϊόν? Όλα αυτά λοιπόν θα διαφανούν μέσα από τις εκπαιδεύσεις, θα βγει μια κατεύθυνση, γι' αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, εκπαίδευση, αρχίζεις και έχεις μια κατεύθυνση. Πώς προσέχω το προϊόν, τι θα το κάνω, πώς θα το αξιοποιήσω, πώς θα πάρω την προστιθέμενη αξία. Είναι πολύ σημαντικό και θα, μέσα στην προγραμματική υπάρχει και ένα πρωτόκολλο αυτής γεωργικής πρακτικής που θα δίνεται κάθε φορά στις εκπαιδεύσεις. Αυτό θα το συντάξει το ΕΛΓΟ. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι ερευνητές εκεί. Θα είναι ένα απλό, όχι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο θα είναι και πολλές φορές δυσκατανόητο και όλα αυτά. Ένα απλό που θα το παίρνει και ο παραγωγός και θα μπορεί να το διαβάσει και να πει: α, αυτό πρέπει να το διορθώσω. Πάντα υπάρχει ο εχθρός του, ο καλό είναι το καλύτερο. Αυτό. Εμείς πάμε γι' αυτό. Ακριβώς. Για το καλύτερο, κυρία Δουλγεράκη, το πιστεύουμε το ελαιόλαδο και να ξέρετε ότι πραγματικά ο στόχος και το όραμα ήταν να ακολουθήσουν και τα άλλα προϊόντα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί έβλεπα σε ένα δελτίο από τον πρωτογενή τομέα ότι ολοκληρώθηκαν εκείνες οι ενημερωτικές συναντήσεις αναφορικά με αυτό το νυχτόβιο έντομο, που δεν θυμάμαι το όνομά του, είναι περίεργο το όνομά του, που έχει μια δυναμία. Το σποντόπτερα φουτζιπέτα. Αυτό. Που μας είχατε πει ότι μέσα σε 12 ώρες διανύει 100 χιλιόμετρα απόσταση, πετώντας ότι είναι νυχτόβιο και δείχνει μια ιδιαίτερη έτσι αδυναμία στις πιπεριές, αν θυμάμαι καλά, στις μελιτζάνες. Στα δρεπτά άνθη. Έτσι, και στα δρεπτά άνθη. Λοιπόν, με αυτό τι έγινε, έχουμε νεότερα? Λοιπόν, με αυτό ολοκληρωθήκαν αυτές οι ενημερωτικές εκδηλώσεις. Ήταν σημαντικό γιατί οι συνάδελφοι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό συνεργαστήκανε με τις διευθύνσεις γεωργίας. Θα βγει η κοινή υπουργική απόφαση για το τι μέτρα θα εφαρμόσουμε, αλλά έχουν δουλευτεί, κυρία Δουλγεράκη, αυτά τα μέτρα. Δεν έχουν έρθει να μας τώρα θα τα εφαρμόσετε. Άστε που έχουν ενημερωθεί τώρα και τα γεωπονικά καταστήματα, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, πώς πρέπει να εφαρμοστούν. Έχουμε μια κατεύθυνση ξανά. Δεν ήταν μια στιγμή ήρθε το Υπουργείο, μας έδωσε μια εγκύκλιο και λέει εφαρμόστε τι. Όχι, έχουμε καθίσει όλοι μαζί, έχουμε δει τις λεπτομέρειες, έχουμε δει πού δεν μπορούμε, πού μπορούμε, τι πρέπει να κάνουμε. Μην ξεχνάμε ότι είναι και έντομο καραντίνας, όπως λέγατε, αν θυμάμαι. Γι' αυτό είναι έντομος καραντίνας και οφείλουμε να εφαρμόσουμε πιστά τα μέτρα. Αλλά θα πρέπει να γίνει μια πιο μπροστά, όπως έγινε τώρα. Ήρθαν οι άνθρωποι, έγινε μια επεξεργασία. Δεν είναι. Υπάρχει μια συνεργασία. Αυτό είναι σημαντικό για το αποτέλεσμα. Έτσι. Είναι στη λογική του φυλάγη για να έχεις.
γιατί αλλιώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Λοιπόν, κυρία Χουβετσανάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνεργασία, για όσα έχουμε αναδείξει εδώ από την συχνότητα του Ράδιο 984, το πλαίσιο της εκπομπής. Σας εύχομαι τα καλύτερα, πραγματικά. Και εγώ κυρία Δουλγεράκη, ειλικρινά σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Είσαστε εσείς που αναδείξατε την επισήμανση των τροφίμων στα μέσα, και οφείλω να το πω και να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερως γι' αυτό, γιατί ήταν ένα μεγάλο θέμα που πραγματικά είδατε 2,5 χρόνια το παλεύαμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και οφείλω να ευχαριστήσω και μέσω των μέσων σας όλους πραγματικά που βοήθησαν στον 1,5 χρόνο να βάλουμε ένα λιθαράκι. Είναι αρκετοί αυτοί και δεν θέλω να τους αναφέρω ένα, γιατί θα ξεχάσω κάποιο. Και τα υπηρεσιακά μας στελέχη. Καλοδεχούμενα τα καλά λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ.